κύριε Δήμαρχε Αθηναίων, κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης, εκλεκτοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι. Είναι για εμένα ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση. Βρίσκομαι εδώ μαζί σας στον Ιερό Γράφο της Ακροπόλης, το χώρο που συμβολίζει όσο τίποτε άλλο στον κόσμο, τα πανανθρώπινα ιδανικά της δημοκρατίας. Και δίπλα στον ιστό που κυματίζει περήφανα η ελληνική σημαία, παντοτινό σύμβολο της ελευθερίας και των αγώνων του έθνους μας απέναντι στον ολοκληρωτισμό, φωτεινός φάρος απέναντι στον φεουδαλισμό και στην τυραννία. Συμπληρώνεται φέτος 69 χρόνια από την απελευθέρωση της πατρίδας μας, αλλά και της πόλεως των Αθηνών από την βάρβαρη ναζιστική κατοχή. Μια κατοχή που άπλωσε τις προτινότητες πρόσωπο πάνω από τη χώρα μας, την άνοιξη των 41. Όταν η πατρίδα μας αναγκάστηκε να υποκύψει, αφού προηγουμένως πολέμησε με τη χώρα, τον φασισμό του Αθηνών. Και αφού αντιστάθηκε η γενναία της μηχανοκίνητης λεγεώνης του Αθηνών, γράφοντας απαράμιλες σελίδες δόξας και ορισμού, σελίδες που εκτείνονται από τα κοινά της Μακεδονίας με την κομμαλωτική αλλά και στη σοφερή περίοδο που απέζησε. Η επίσταση του λαού μας αποτέλεσε πάρο ελπίδα για ολόκληρη τη δημοκρατία. Ο ελληνισμός δεν υπέστηκε τη σημαία. Αντιτάχθηκε στον αγωνισμό. Αγωνίστηκε με θάρρος και πίστη στα ιδανικά της κοινωνίας. Αγωνίστηκε μέσα από τις γραμμές των αντιστασιακών οργανώσεων. Αγωνίστηκε στη Μέση Ανατολή, ξεκινώντας υψηλού επιθέτους περιοδικές μονάδες, όπως την πρώτη και την τρίτη ελληνική ταξιαρχία και την Ελλάδα. Μονάδες που διακρίθηκαν στο Λαγκοντή, στο Ρήμινο και στην Αφιλεθέρα των Ελλάδων. Αγωνίστηκε υπερβάλλον εαυτό σε ένα γεωγραφικό έθνος πολύ μεγαλύτερο από τον άμεσο περίπτωση. Βεβαίως δίπλα σε αυτές τις σελίδες δόξα και ζώα φτάνουν και οι σωλήνες του πόνου και της οδύνης. Γνώρισε ο λαός μας κατά την ψηφία. Υπάρχει η ψήφη του φασισμού του φασισμού. Όπως εκφράστηκε ανάγκη με τις σωματικές εκτελέσεις σε Καλάβρητα, Θύστομο, Κοκκιδιά και Σαριανή, το Ξάρτο. Με τα στρατόπεδα συγκέντρωση, με βασανιστήρια, με δημοκρατία του άμα του φασισμού, με καταδίκη των Αμερικάνων. Δηλαδή, το όρο αίμα των 500.000 νεκρών και 300.000 νεκρών, στο σύνολό του αποτελούσαν το 10% του φασισμού. Μιας χώρας όμως και ενός λαού που παρόλα αυτά δεν το έβαλε κάτω, που αγωνίστηκε ακόμα και άοπλος απέναντι στον κατοχήρο. Μεγάλη λοιπόν κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αρχηγέ, προσφορά της Ελλάδας στον αγώνα για ελευθερία και δημοκρατία. Μεγάλο και του περίεργου της νίκης, που είναι της αναγνώσης, το οποίο δεν μπόρεσε να διεκδικήσει στον βαθμό που θα έπρεπε, καθώς την κότα της τυχής κατοχής διαδέχτηκε η Λένα Πατρίδου. Εμείς, οι σύγχρονοι Έλληνες, οι κακώς τις που πλέον έχουμε από αυτή την εποχή, οφείλουμε να προβληματιστούμε από τότε. Οφείλουμε να θυμούνται οι μεγαλύτεροι και να μαθαίνουν εμείς και ότι όποιος δεν γνωρίζει την ιστορία του είναι συχνά καταδικασμένος να τις αποσύσει. Οφείλουμε να γνωριστούμε ότι οι ενωμένοι μεγαλουργήσαμε, υποδικασμένοι και οδηγέντες από πολλές φορές να χάσουμε σχεδόν το σύνολο όσων η εθνική προσπάθεια μέχρι τότε έχει εξασφαλίσει. Είμαστε μια χώρα που μέσα από την ιστορική διαδρομή των αιώνων έχει κινηθεί με πηξίδα τις δημοκρατικές της αξίες και τις φιλελεύθερες παραδόσεις μας. Μια χώρα που και σήμερα και πάντα επιζητεί φανατικά την ειρήνη και τη συναδέλφωση των λαών. Αλλά, αν η στιγμή το απαιτήσει, θα υπερασπιστεί αταλάντατα όπως και τότε τα κυριαρχικά της δικαιώματα και θα αντιταχθεί σε κάθε είδους ολοκληρωτισμό και μιλιταρισμό, όπως έκανε και τότε, αντισταθόμενη γενναία στο φασισμό